Νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα και όχι μόνο, έχουν ακουστεί πάρα πολλές δεσμεύσεις κυβερνητικών παραγόντων για διάφορα ζητήματα. Μια ακούσαμε και σήμερα για τα κέντρα φυσικής και ιατρικής και τα κέντρα της αποκατάστασης, όπως λέγονται. Δεν ξέρω ποια είναι η αξία αυτών των δεσμεύσεων, αλλά η εμπειρία του λαού νομίζω είναι εξαιρετική, είναι χαρακτηριστική. Και μπορώ να σας πω εδώ μονάχα ότι σε ανάλογη ερώτηση που είχαμε κάνει για το κέντρο αποκατάστασης του Αμιντέου το 2018, είχαμε λάβει αντίστοιχες δεσμεύσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανάλογη ερώτηση τώρα για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, εδώ, στο Ήλιο, από καμιά δεκαριά βουλευτές του ΚΚΕ, ξαναπήραμε και νέες δεσμεύσεις για τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Φυσικά τίποτα δεν έγινε. Συνεχίζεται η ίδια απαράδεκτη κατάσταση της υποστελέχωσης που έχει αφορμή βεβαίως και αιτία την υποχρηματοδότηση, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς. Όταν εμείς μιλάμε λοιπόν για την κυβερνητική συνέχεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό ακριβώς εννοούμε. Όμως θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, ειδικά από το κέντρο αποκατάστασης στο Άργος Ορεστικό, για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος. Ξέρετε ότι εκεί φυσίατρος, έτσι όπως τα ακούτε, δεν υπάρχει μόνιμος στο κέντρο αυτό της αποκατάστασης και χρειάζεται να πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα ένας φυσίατρος από το Αμίντεο. Όμως η σύμβαση αυτού του φυσιάτρου έληξε. Και από εδώ και πέρα, στο Άργος Ορεστικό, σε ένα κέντρο φυσικής ιατρικής, φυσίατρος δεν υπάρχει. Παραπέρα, υπήρξε τις προηγούμενες μέρες ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό αιμορραγίας ασθενούς. Ελλείψη γιατρού, λοιπόν, υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην αντιμετώπιση. Για την 24ωρη λειτουργία του κέντρου, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει με το υπάρχον προσωπικό, παρά το ότι οι εργαζόμενοι εκεί, όπως και παντού, στην υγεία, στην εκπαίδευση, παντού, σε όλους τους τομείς του δημοσίου, νομίζω ότι υπερβάλλουν αυτούς, ειδικά στον τομέα της υγείας, για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Σας εξηγήσαμε, σας είπαμε, για τον κρίσιμο τομέα της χρηματοδότησης ή μάλλον της υποχρηματοδότησης, αλλά με αφορμή αυτό θα ήθελα να σας πω, να σας θέσω, κύριε Υπουργέ, γενικότερα το ζήτημα, ξέρετε, αυτών των κέντρων αποκατάστασης, στα οποία καταφεύγουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας και συμπολίτες μας. Ξέρετε, εδώ στο Ήλιο, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, λειτουργούν οι 130 από τις 200 κλίνες που λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, και ενώ ο δημόσιος τομέας έχει 200 κρεβάτια αποκατάστασης, ο ιδιωτικός τομέας έχει φτάσει στα 1000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σύμφωνα με έρευνες επιστημόνων, που τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ο ελάχιστος αριθμός κρεβατιών που απαιτούνται στη χώρα μας είναι τουλάχιστον 2.000. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι σημαίνει η υποστελέχωση, τι σημαίνει αυτή η υπολειτουργία των δημόσιων κέντρων αποκατάστασης, πώς ανοίγουν το πεδίο, καλλιεργούν το έδαφος, αφήνουν το χώρο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι ιδιώτες, οι οποίοι βεβαίως θα κερδοφορήσουν. Και προς επίρρωση των παραπάνω, είναι χαρακτηριστική η κατάσταση και στο Αμίντεο, αλλά και στο κέντρο αποκατάστασης στην Αμφιλοχία. Νομίζουμε ότι είναι κρίμα, κύριε Υπουργέ, πραγματικά, και απευθυνόμαστε και στους ανθρώπους που μας ακούνε, σήμερα, σε αυτήν την εποχή, με την τεχνολογία να έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, με τις δυνατότητες της επιστήμης να έχουν γιγαντωθεί, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους, γιατί ξέρετε, όποιος βρεθεί σε αυτήν την ανάγκη θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει, προκειμένου να αποκαταστήσει την υγεία του, για να μπορέσουν να έχουν αυτό το αγαθό, το κοινωνικό αγαθό, λέμε εμείς, της αποκατάστασης της υγείας τους. Και αυτή η πολιτική, η δική σας πολιτική, όπως και η προηγούμενη, να τους το στερεί. Ευχαριστούμε.